Λένε ότι η κρίση τελειώνει, ότι σε λίγο βγαίνουμε από το τούνελ. Ταξιδέψαμε στην άκρη του κόσμου για να διαπιστώσουμε αν είναι αλήθεια. Υπήρχε λοιπόν και άλλος δρόμος, εκτός μνημονίου. Η έρευνα εφαρμόζει το Ισλανδικό τεστ στην ελληνική οικονομία. Ένα μικρό νησί κοντά στο Βόρειο Πόλο, ένα νησί παράξενης ομορφιάς, με ηφαίστεια, αλόκοτα γεωλογικά φαινόμενα και θρύλους των Vikings. Η Ισλανδία κατέρευσε σχεδόν ταυτόχρονα με το άλλο νησί, την Ιρλανδία. Ήταν μάλιστα η πρώτη χώρα της Ευρώπης που υποχρεώθηκε να χτυπήσει την πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Οκτώβριο του 2008. Αλλά μετά εφάρμοσε μια πολιτική διαμετρικά αντίθετη από εκείνη που εφαρμόσαμε εμείς, οι Ιρλανδοί. Εμείς κάναμε ό,τι θα έκανε και η Ελλάδα στο σενάριο Grexit. Αν δηλαδή βγαίνατε από το ευρώ. Κάναμε υποτίμηση 50% και κλειδώσαμε τα σύνορα της χώρας με ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων που θα διαρκέσουν δεκαετίες. Και οι Ισλανδοί που είχαν χρέη πρέπει να εξυπηρετούν τα χρέη σε ευρώ ενώ πληρώνονται σε ένα νόμισμα δίχως αξία. Αυτό που θα συνέβαινε και στην Ελλάδα αν επιστρέφατε στη δραχμή. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ισλανδία σήμερα. Άρα και ο δικός μας δρόμος δεν είναι πανάκια. Το 2011, μετά από 3 καταστροφικά χρόνια, η Ισλανδία γνώρισε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και η ανεργία στο νησί είναι σήμερα κάτω από 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αποχωρήσει από τη χώρα. Σήμερα, τα τουριστικά αξιοθέατα πλημμυρίζουν τουρίστες που βρίσκουν πια τη μαγική Ισλανδία φτηνή. Στα ψαροχώρια, οι εξαγωγές ψαριών, που είναι η βασική βιομηχανία της χώρας, γνωρίζει μέρες μεγάλου πλούτου. Η ζωή μοιάζει να έχει επιστρέψει στην ομαλότητα. Αποδείχθηκε λοιπόν καλύτερος ο Ισλανδικός δρόμος ή μήπως όχι. Διαβάζω ότι η κρίση στην Ισλανδία έχει τελειώσει. Είναι αλήθεια? Δυστυχώς όχι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε κατά τη γνώμη μου τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε μέσα στα επόμενα χρόνια, οι έλεγχοι εξαγωγής κεφαλαίων συνεχίζονται. Τα πραγματικά προβλήματα δεν τα έχουμε λύσει ακόμη. Για παράδειγμα, το δημόσιο χρέος δεν μειώνεται, έχει αυξηθεί και χρωστάμε πολύ περισσότερα από ό,τι πριν από 4 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει αυξηθεί. What really saved Iceland was that we had a real economy that was still there. Αυτό που πραγματικά έσωσε την Ισλανδία είναι ότι είχαμε μια πραγματική οικονομία. Όταν οι τράπεζες και ολόκληρη η χρηματοπιστωτική φούσκα κατέρευσαν και η υπερθέρμανση στην οικοδομή χάθηκε, εξακολουθούσαμε να έχουμε τους βασικούς μας οικονομικούς κλάδους. Αλεία, αγροτική παραγωγή, τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υψηλή τεχνολογία και άλλες βιομηχανίες που δημιουργούν πλέον ανάπτυξη, μειώνουν την ανεργία και εδραιώνουν στέρεα την ανάκαμψη της Ισλανδίας. Στην Ισλανδία έκαναν πράγματι το ακριβώς αντίθετο. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2008, όλες οι Ισλανδικές τράπεζες, με υποχρεώσεις που έφταναν να είναι 10 φορές μεγαλύτερες από το εθνικό εισόδημα, είχαν
αφαιθεί να χρεοκοπήσουν. We decided not to guarantee the external. Αποφασίσαμε να μην εγγυηθούμε το εξωτερικό χρέος και τις υποχρεώσεις του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος. Αποφασίσαμε να μην φορτώσουμε τους Ισλανδούς πολίτες για πολλά χρόνια με ένα χρέος που δεν ήταν δικό τους. Βρετανία και Ολλανδία διεκδίκησαν τα χρέη των Ισλανδικών τραπεζών εφαρμόζοντας αντιτρομοκρατικούς νόμους. Αλλά σε δύο δημοψηφίσματα, οι Ισλανδοί αποφάσισαν να μην πληρώσουν τα εξωτερικά χρέη των ιδιωτικών τραπεζών. Regarding the banks, fortunately Iceland didn't even attempt. Ευτυχώς η Ισλανδία δεν προσπάθησε καν να σώσει τις τράπεζές της. Δεν ήταν θέμα επιλογής, απλώς δεν μπορούσαμε να τις σώσουμε και να θέλαμε. Τα χρέη των τραπεζών και τα ανοίγματά τους στη διεθνή αγορά ήταν υπερβολικά μεγάλα και η Ισλανδία μια μικρή οικονομία με δικό της νόμισμα. Υποχρεωθήκαμε να τις αφήσουμε να χρεοκοπήσουν και να ξαναχτίσουμε το τραπεζικό σύστημα από την αρχή. Δεν ξέραμε εξ αρχής το αποτέλεσμα. Τελικά μας βγήκε σε καλό. Αλλά είναι και θέμα αρχής. Το χειρότερο οικονομικό σύστημα του κόσμου είναι αυτό που ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και κοινωνικοποιεί τις ζημιές. Δεν υπάρχει χειρότερο. Αυτό το σύστημα δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να το καταργήσουμε. Στην ίδια την Ισλανδία, το σοκ ήταν άμεσο. Η οικονομία κατέρευσε. Το εθνικό νόμισμα, η κορώνα, υποτιμήθηκε πάνω από 50%. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι Ισλανδοί βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να διαδηλώνουν. People keep their jobs, but they're getting paid half of what they were paid before. Οι άνθρωποι διατήρησαν τις δουλειές και το μισθό τους, αλλά ο μισθός τους είχε μισή αξία. Η υποτίμηση έφερε μεγάλο πληθωρισμό, γιατί τα πάντα είναι εισαγόμενα. Και σχεδόν κάθε τι μέσα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ αυξήθηκε κατά 50%. Άρα για τους ανθρώπους η επιβίωση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Τις δύο πρώτες μέρες ήμουν σε μια κατάσταση και τώρα τι κάνουμε. Και ο καταιγισμός των ειδήσεων και τα meeting και οι υπουργοί και ο πρόεδρος όλοι μιλούσαν. Και εμείς ήμασταν απλώς κολλημένοι στην τηλεόραση και στις ειδήσεις και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αλλά μετά από τις πρώτες μέρες είπα, Θεέ μου, η Ισλανδία έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στον κόσμο να τα αλλάξει όλα. Μας δόθηκε ένα δώρο, ότι μπορούμε να ξαναφτιάξουμε το σύστημα από την αρχή. Και έτσι άρχισα να μιλώ με ανθρώπους, να οργανώνω κινητοποιήσεις κάθε μέρα, συνεχώς. Η Ισλανδία, από την άλλη μεριά, έχει απαλλαγή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ανεργία εδώ είναι πολύ χαμηλή και η οικονομία ανθίζει, αλλά οι άνθρωποι έχουν χάσει το 50% της αγοραστικής τους δύναμης και η χώρα θα μείνει κλειδωμένη εκτός αγορών για πολλά χρόνια. Ποια από τις δύο, λοιπόν, τα πήγε καλύτερα? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι και άλλες χώρες θα έπρεπε να ακολουθήσουν το δικό μας μοντέλο. Οι συνθήκες είναι βέβαια διαφορετικές από χώρα σε χώρα και θα ήταν πιο δύσκολο για μια χώρα που είναι στο ευρώ να κάνει ό,τι κάναμε εμείς. Αλλά είμαι σίγουρος ότι για το μέλλον ο δικός μας δρόμος είναι πιο σωστός. Είναι πολύ νωρίς να πούμε. Η Ισλανδία έχει ακόμα περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Ξένες επενδύσεις δεν γίνονται. Προς το παρόν φαίνεται ότι εμείς βγήκαμε από την κρίση, ενώ η Ιρλανδία ακόμη βασανίζεται. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Το βέβαιο είναι ότι καμιά άλλη χώρα δεν είχε τη μοίρα της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει διπλάσια ανεργία από την Ιρλανδία. Έχει χάσει 5 ή 6 φορές μεγαλύτερο μέρος του εθνικού της εισοδήματος από τη Ιρλανδία και η Ισλανδία και μάλιστα σε λιγότερα χρόνια κρίσης. Εμείς τα κάναμε όλα λάθος. Αλλά ποιος από τους άλλους έκανε το σωστό? Το ταξίδι συνεχίζεται. Την άλλη Κυριακή έλατε για μια βουτιά στις Ισλανδικές λίμνες. Θα κάνουμε το Ισλανδικό τεστ στην ελληνική οικονομία.